Συναδέλφισες και συνάδελφοι της ΛΑΡΚΟ, σε άλλες επιχειρήσεις της περιοχής μας, της Τερεάς και της χώρας μας, αγρότες αυταποσχολούμενοι, νέοι και νέες, αγαπητοί εκπρόσωποι των φορέων. Τα σωματεία μας χαιρετίζουν από καρδιάς και με τιμή τη σημερινή σας ανταπόκριση στο κάλεσμά μας. Χαιρετίζουν όλους όσους από αντικειμενικούς λόγους δεν μπόρεσαν να είναι εδώ, αλλά η συνολική και πολύμορφη έκφραση αλληλεγγύης είναι αυτή που δίνει το σφιγμό και η καρδιά της εργατικής τάξης συνεχίζει να χτυπά στη λάρκο. Ήταν 8 Δεκεμβρίου του 2019 που μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα αποφασίσαμε να σταθούμε με αξιοπρέπεια απέναντι στα σχέδια της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των επιχειρηματικών ομήλων και όλους εκείνους που τα στηρίζουν ο στόχος τους ήταν και είναι να μεγαλώσουν τα κέρδη τους μέσα από την εκμετάλλευση του Νικελίου και του Κουβαλτίου, τις συνολικότερες, πολύμορφες, γεωστρατηγικές και παραγωγικές δυνατότητες της ΛΑΡΚΟ, την εργασία μας που τις αναδεικνύουν και δίνουν την αξία σε αυτές. Ο στόχος μας ήταν και παραμένει να διατηρηθεί η ενιαία λειτουργία της ΛΑΡΚΟ, να εξασφαλιστεί ο εξοχρονισμός της, και η παραπέρα ανάπτυξή της προς όφελος των περιοχών που δραστηριοποιείται αυτή, αλλά και του λαού της χώρας μας. Να εξασφαλιστούν οι θέσει εργασία και να ανοίξουν εκατοντάδε νέε με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, να καταβληθεί ο κλεμμένο μόχθο των εργαζομένων. Τότε η πλειοψηφία των εργαζομένων δεν πίστευε ότι μπορούμε να δώσουμε αυτή τη μάχη και σίγουρα δεν μπορούσε να προβλέψει ότι σε αυτόν τον πόλεμο θα αντέξουμε τέσσερα χρόνια και θα συνεχίζουμε. Και όμως σήμερα μετά από τέσσερα χρόνια σκληρού αγώνα οι εργαζόμενοι της Λάρκο συνεχίζουμε και στεκόμαστε όρθιοι. Δεν ήταν λίγες οι φορές που προσπάθησαν να μας τσακίσουν και ήσασταν εσείς που σταθήκατε δίπλα μας, απλώσατε το χέρι, μας ενθαρρύνατε, μας κρατήσατε. Από τον Εύρο έως την Κρήτη, από τα νησιά του Αιγαίου ως τα νησιά του Ιωνίου, από όλα τα σημεία της χώρας μας, από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, το Βέλγιο, τον Καναδά, την ΨΟ, που εκφράζει την εργατική τάξη σε όλη τη γη, είναι τεράστια αλληλεγγύη που έχουμε εισπράξει. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ υποκλινόμαστε σε αυτή την αστήρευτη δύναμη. Το γεγονός ότι μετά από τέσσερα χρόνια συνεχίζουμε τον αγώνα, το χρωστάμε σε όλους εσάς αυτό που ζούμε εδώ και τέσσερα χρόνια είναι ένα μεγάλο μάθημα ζωής που, καθημερινά μας δίδαξαν τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι, επιτροπέ, οι επιτροπές, οι λαϊκοί φορείς, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί. Είμαστε περήφανοι που ανταμώσαμε στον δρόμο του αγώνα, που ανταλλάξαμε κουβέντες καθαρές, σταράτες, σαν αδελφός στον αδελφό, σαν μάνας και πατέρα στο παιδί και το αντίστροφο. Πίσω να γύριζε ο χρόνος, τον ίδιο δρόμο θα διαλέγαμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανθρώπινη αξία από το να λαμβάνει στήριξη κανεί τα δύσκολα από άνθρωπο, άνθρωπος από άνθρωπο που στις περισσότερες φορές δεν ξέρει το όνομά του. Είναι συγκλονιστικό να ακούς από τα σημεία της γης που μόνο στα χάρτη γνωρίζεις και σε γνωρίζουν αδέλφια της Λάρκο, είμαστε μαζί σας, σάρκα από τη σάρκα σας, ψυχή από τη ψυχή σας. Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις καθημερινά την οικογένειά σου μπροστά σε, αυτή τη, σε αυτό το τίμιο αγώνα. Χαρίζομαι, χαρίζουμε στους έχοντες τους φουσκωμένους λογαριασμούς που έχουν στις τράπεζες της Αλβατίας και κρατάμε την πραγματική αξία. Τα παιδιά μας που από τον υπεραγωγείο και το δημοτικό λαμβάνουν και δίνουν παράλληλα μαθήματα ζωής που δεν αναφέρονται στα βιβλία σηκώνω τις ζωγραφιές τους και τα πανώ φωνάζοντας έξω από τη Λάρκο δεν πρόκειται να βγούμε. Σήμερα οι εργαζόμενοι της Λάρκο και οι οικογένειές μας δηλώνουμε απλοί στρατιώτε στην προσπάθεια συντονισμού κοινού αγώνα για την επίλυση προβλημάτων που ταλαντίζουν την καθημερινότητα όλων μας. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, σε αυτή τη βάση πήραμε την πρωτοβουλία να πραγματοποιηθεί η σημερινή σύσκεψη. Αφορμή. Αφορμή είναι ο λογαριασμός τετραετίας που πληρώσαμε οι εργαζόμενοι και οι περιοχές γύρω από τη Λάρκο. Είναι η νέα φάση που διανύουμε και το σχεδιασμό που έχουν για τη Λάρκο. Ένα σχεδιασμό που αν υλοποιηθεί θα οξύνει τα προβλήματα συνολικά για τις περιοχές γύρω από αυτή. Είναι τα συνολικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, ανεξάρτητα το που εργαζόμαστε. Στόχος μας, η σημερινή σύσκεψη να αποτελέσει αφετερία ενίσχυσης του μετόπου που απαιτεί την άμεση συντήρηση και επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ, να διευρύνει τη στήριξη στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στις άλλες επιχειρήσεις της περιοχής μας, των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών. Να αποσπάσει πολιτικές αποφάσεις και λύσεις που να επιτρέπουν να συνεχίσουμε να ζούμε στον τόπο που επιλέξαμε με αξιοπρέπεια. Σε αυτή τη φάση, η κυβέρνηση και ο νέος ιδιοκτήτης της ΛΑΡΚΟ με τα γνωστά παπαγαλάκια τους προσπαθούν να ενεργοποιήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό, λέγοντας ότι η ΛΑΡΚΟ και κλειστή έχει κοστίσει 100 εκατομμύρια στους φορολογούμενους και ότι οι εργαζόμενοι καθόμαστε και πληρωνόμαστε κτλ. Είμαστε για αυτούς το αγκάθι και το βαρύδι όπως μας χαρακτηρίζουν. Είμαστε αυτοί που τους δημιουργούν εμπόδια στο να κάνουν ό,τι θέλουν. Σε αυτή τη φάση αφήνουν το αφήγημα και τους νόμους που οι ίδιοι έχουν ψηφίσει και έλεγαν ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα φέρει ανάπτυξη, θα διαλέξει, μάλλον θα πάρει όλους τους εργαζόμενους και αν κάποιους δεν τους πάρει θα πάνε στα κοινωνικά προγράμματα, το αντιστρέφουν και λένε θα πάτε στα κοινωνικά προγράμματα ανεργίας και ο νέος ιδιοκτήτης θα διαλέξει από εκεί. Στόχος τους είναι να μας πετάξουν στα προγράμματα για μεγάλο χρονικό διάστημα σαν στιμένες Να μαραζώσουν τις περιοχές γύρω από τη Λάρκο και στη συνέχεια να πατήσουν πάνω στις τάχτες των ζωών μας και να φουσκώσουν εκ νέου τους τραπεζικούς λαγοριασμούς τους μέσα από την επαναλειτουργία της. Θα την επαναλειτουργήσουν είναι η μοναδική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχουν αλλού μεταλλεύματα νικελίου και κοβαλτίου, είναι δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη να εισπράξουν με τη μία ή την άλλη μορφή, με παράλληλες ή και άλλες δραστηριότητες, σίγουρα θα την επαναλειτουργήσουν. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει ο καυγάς και οι μεταξύ τους. Δεν ξέρουμε εάν θα τραβήξει χρόνια ή μήνες, σίγουρα είναι ότι η πράσινη επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ ήδη αναπτύσσεται γύρω μας, γύρω από αυτή και θα τους προσφέρει δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Από την πίτα των δισεκατομμυρίων όμως θέλουν να αρπάξουν και το κομμάτι που αναλογεί στους εργαζόμενους και στις περιοχές που δραστηριοποιείται η ΛΑΡΚΟ. Θέλουν να αρπάξουν και το κομμάτι που λέγεται εργασία με δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Δεν θα τους περάσει δεν θα τους περάσει γιατί τέσσερα χρόνια τους αποκαλύπτουμε κάθε μέρα και η αλήθεια είναι μία. Είχαμε και έχουμε δίκιο σε όλα. Για το βαρέλι δίχως πάτο, όπως αποκαλούσαν τη Λάρκο, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από έξι μεγαθύρια επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου. Δύο από αυτά βούτυξαν στο πάτο του, βορο... του βαρελιού δίνοντας προσφορά για τη Λάρκο. Η κυβέρνηση έχει κηρύξει νέο ιδιοκτήτη την κοινοπραξία ΓΕΚ GEC-TERNA και AD Holding, έχει εγκρίνει την υπογραφή της μεταβίβασης και τα αντικρεόμενα συμφέροντα της CMI την έχει, σύρρηση την έχει αντιδικία, η οποία έχει αναβληθεί δύο φορές και εκτός νέας αναβολής εκδικάζεται 23 Απριλίου του 2024. Η μισθοδοσία των εργαζομένων μέχρι σήμερα καταβλήθηκε από την πώληση των προϊόντων που με την εργασία μας παράξαμε. Οι αποζημιώσεις των εργαζομένων δεν άγγιξαν ούτε το 40% των πραγματικών που δικαιούμασταν. Ακόμη και αυτές καταβλήθηκαν από τα χρήματα που μας έκλεψαν μέσα σε μια νύχτα, μέσα από τις περικοπές μισθών, την κατάργηση δώρων εορτών και επιδόματος αδεία. Επί της ουσίας, αυτοαποζημιωθήκαμε. Αντί να εξυγχρονίσουν τη λάρκο, σπατάλησαν για να σταματήσουν την παραγωγή της και να την απαξιώσουν 100 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προπολογισμό και άλλα 300 από τις πωλήσει νικελίου, υποπροϊόντων και δικαιωμάτων ρήπων. Όταν θα μεταβιβαστεί η Λάρκο στο νέο ιδιοκτήτη, με συμβολιογραφική πράξη μάλιστα, η κυβέρνηση του προσφέρει θηνή ενέργεια. Την κρατική Λάρκο με υπερτιμολογήσεις τη χρέωσε 350 ευρώ στη ΔΕΗ. Στην κρατική Λάρκο απέδωσαν πρόστιμο κρατικών ενισχύσεων. Στη Λάρκο του νέου ιδιοκτήτη το υποτιθόμενο πρόστιμο των κρατικών ενισχύσεων μονοκαντιλιά διαγράφεται. Μας έλεγαν τότε ότι είναι χαμηλές οι τιμές του νικελίου. Αλλά η ίδια η ζωή τους αποκάλυψε ότι αυτά ήταν προσχήματα. Γιατί σε μια περίοδο που οι τιμές είναι σταθεροποιημένες στα ύψη αντί η Λάρκο να παράγει νικέλιο αξία σε εκατοντάδων ευρώ την ημέρα, με εντολή του νέου ιδιοκτήτη και απόφαση της κυβέρνησης, τα καμίνια της έσβησαν και δεν γίνεται καμιά συντήρηση. Είχαν το σχέδιό τους. Σταμάτησαν την παραγωγή έτσι ώστε να δώσουν με 6 ευρώ το στρέμα, 6 εκατομμύρια συνολικά, το μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής νικελίου στην Ευρώπη, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και ένα εκατομμύριο στρέμματα γη που στο υπέδαφο του έχουν δύο εκατομμύρια τόνου νικελίου που η αξία του ξεπερνά τα 20 δισεκατομμύρια. Δεν τη συντηρούν και δεν, την επαναλητ... και δεν την επαναλειτουργούν μέχρι να μεταβιβαστεί στο νέο ιδιοκτήτη έτσι ώστε να καλλιεργούν στην κοινή γνώμη ότι καθόμαστε και πληρωνόμαστε και σε μας να καλλιεργούν ότι δεν υπάρχει προοπτική, πρέπει να εγκαταλείψουμε τον αγώνα για να μπορέσουν να μας βγάλουν έξω. Ο λογαριασμός ανήκει στην κυβέρνηση, ανήκει σε αυτούς που εισηγήθηκαν, ψήφισαν και υπόγραψαν για αυτό που βιώνουμε τέσσερα χρόνια. Όμως, τον πληρώνουμε οι εργαζόμενοι και οι περιοχές γύρω από τη ΛΑΡΤ. Το Μάρτιο του 2020, Στου πέντε νομού που δραστηριοποιείται η ΛΑΡΚΟ, ήμασταν πάνω από 1.600 εργαζόμενοι, άμεσα εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ. Συνάδελφοι συνταξοδοτήθηκαν ή έφυγαν για να εργαστούν αλλού. Αυτοαπασχολούμενοι, αυτοκινητιστές και χειριστέ. Ενώ έφαγαν κανόνι και καταστράφηκαν, στη συνέχεια εκδιώχθηκαν. Συνολικά έχουν χαθεί πάνω από 700 θέσει εργασία είναι η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων. Έω το Μάρτι του 20, η μισθοδοσία των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, το εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων και των προμηθευτών των περιοχών, συνολικά στις περιοχές που δραστηριοποιείται αυτή, ξεπερνούσε τα 10 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως. Σήμερα δεν ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Από πού λείπουν αλήθεια αυτά, από αυτούς που κυβερνούν, από αυτούς που επιδιώκουν να κυβερνήσουν, ή από αυτούς που θα πάρουν τη Λάρκο. Από εμάς λείπουν. Οι οικογένειες καταστράφηκαν οικονομικά, μαγαζιά έκλεισαν, νέα ζηγαριά μετανάστευσαν. Συνεχίζουν όμως να πετούν λάσπη και είναι γνωστή η τακτική τους πλέον σε, πολλά, σε πολλούς εργαζόμενους στη χώρα. Προσπαθούν να στρέψουν τον έναν απέναντι στον άλλον και τσακίζουν τη ζωή σε όλους μας για να δικαιολογήσουν τα μικρά μεροκάματα και τη δουλειά ήλιο με ήλιο, τους εργαζόμενους στις άλλες επιχειρήσεις τους αποκαλούν ευχαριστημένους και γι' αυτό δεν διαμαρτύρονται όπως λένε. Οι συνθήκες εργασίας και τα μεροκάματα στις άλλες επιχειρήσεις στην περιοχή μας όπως οι χθιοκαλλιέργειες, Λάτζη, Σέζα, Τσακίρης, Λαβριντιάδης, Νέα Οδό είναι απαράδεκτες. Δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τα ωράρια έχουν γίνει λάστιχο, οι εποχιακέ συμβάσει ορισμένου χρόνου καλύπτουν την πλειοψηφία των εργαζομένων και τα μέτρα υγιεινή και ασφάλεια είναι ανύπαρκτα. Η ανεργία που θα προκύψει από τι απολύσει στη ΛΑΡΚΟ θα ανεβάσει τη, συζή... τη ζήτηση εργασία και είναι σίγουρο ότι οι επιχειρηματίε, αξιοποιώντα την ανάγκη για μεροκάματο, αλλά και το αντιεργατικό νομοθετικό πλαίσιο θα ρίξουν εκ νέου τα μεροκάματα, θα χειροτερέψει συνολικά η κατάσταση για να δικαιολογήσουν τη νέα επιδρομή στον εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και των ιδιοκτητών μικρομάγαζων, του αποκαλούν φοροφυγάδε. Οι ελεύθεροι επαγγελματίε όμω με το στανιό τα βγάζουν πέρα. Το νέο φορολογικό θα του πάρει και το ειστέρημα. Η ανεργία τη ΛΑΡΚΟ θα ελαττώσει εργασίε, πελάτε, κατανάλωση, δραστηριότητε και παράλληλα θα αυξήσει την αναζήτηση μεροκάματου στο ελεύθερο επάγγελμα για να, δικαιολογήσουν το μεγάλο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των παραγωγό και τη δυσβάσταχτη ακρίβεια στο ράφι, τους, αγρότε τους αγρότες τους, απαλ, τους, αποκαλούν χρυσοθύρες και τους υπόλοιπου εισοδηματίε μεγάλων επιδοτήσεων. Απ' την ακαρπία ελιά όμω, το χαμένο εισόδημα για φέτο στην περιοχή τη Λοκρίδα ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ανάλογο είναι και στην περίπτωση τη Εύβοια. Το αυξημένο κόστος παραγωγής σε όλες τις καλλιέργειες ξεκλειδίζει γεωργού και κτηνοτρόφους. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Από τη μία, μας λένε στην ακρίβεια δεν μπορούν να βάλουν πλαφόν. Από την άλλη όμως, ψηφίζουν νόμους και βάζουν πλαφόν στην αύξηση του μισθού και των τριωτιών. Α, απαγορεύουν τις συλλογικέ συμβάσεις και το δικαίωμα στην απεργία. Από τη μία δίνουν ευρώ για εξοπλιστικά συστήματα για την ανατοϊκή υποστήριξη και την εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους. Από την άλλη, εκτός το κίνδυνο των το το κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, τη, στοχο, τη στοχοποίησή της και το ενδεχόμενο βαθύτερη εμπλοκή, για να καλυφθούν αυτά τα έξοδα των πολεμικών επιχειρήσεων, κάνουν περικοπές στην υγεία και στην παιδεία. Το κέντρο υγείας Αταλάντης, το ΕΚΑΠ, τα νοσοκομεία Συνολικά το σύστημα υγείας είναι εγκληματικά υποβαθισμένο. Οι αγροτικοί γιατροί επισκέπτονται τα χωριά μας μια φορά το δεκαπενθήμερο. Το κλείσιμο ιατρίων της Λάρκο θα κοστίσει σε ανθρώπινες ζωές. Οι απολύσεις στη Λάρκο θα φέρουν συγχώνευση σχολείων, συρρήκνωση και πάυση δραστηριοτήτων, ανεργία εκπαιδευτικών στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Από τη μία, για το λαό φόρη παντού καύσιμα, τρόφιμα και δεν έχει τέλος. Από την άλλη, για τους εφοπλιστές και τους βιομήχανους φοροαπολαγές. Και αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσουμε την ψήφιση του κρατικού προπολογισμού που γίνεται σήμερα. Από τη μία, δίνουν δισεκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις για την πράσινη κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Τα βλέπουμε να φυτρώνουν γύρω μας. Από την άλλη, δε δίνουν δεκάρα τσακιστή για έργα υποδομών που είναι ενταγμένα στην πρόληψη για την προστασία από φυσικές καταστροφές. Η μισή έβια κάηκε και η άλλη μισή πνίγηκε και τώρα θέλουν να αποτελειώσουν και το κομμάτι της έβιας που ζει από τη Λάρκο. Με τις φωτιές γενικά και συνολικά σε όλη τη χώρα και γόμαστε, με τις βροχές πνιγόμαστε, με τα χιόνια παγώνουμε, με τους σεισμούς γκρεμιζόμαστε και όταν είναι να μας αποζημιώσουν ρωτούν αν έχουμε ιδιωτική ασφάλιση. Ο κοινό αγώνας είναι μονόδρομος για να μπορέσουμε να ζήσουμε στον τόπο μας με αξιοπρέπεια. Επιβάλλεται να στηρίξει ο ένας τον άλλον και με κοινού αγώνες να διεκδικήσουμε να μην μας βγάλουν από τις δουλειές μας και τα σπίτια μας. Να συνεχίσουμε να ζούμε στον τόπο μας. Να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα από οτιδήποτε. Δήμο... Το χώμα ατσάλι. Να ανανεωθούν οι συμβάσει όλων των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και των εργολαβιών μέχρι η ΛΑΡΚΟ να μεταβιβαστεί στο νέο ιδιοκτήτη και να διαπραγματευτούμε οι ίδιοι μαζί του. Να καταβληθεί ο κλεμμένος μόχθος να ελοποιηθεί σχέδιο συντήρησης και επαναλειτουργίας της ΛΑΡΚΟ τώρα. Δεν θέλουμε να πηγαίνουμε στην εργασία, να ζητάμε δουλειά και να μην υπάρχουν υλικά και ανταλλακτικά. Θέλουμε να την επαναλειτουργήσουμε τώρα. Να ανοίξουν νέε θέσει εργασία με δικαιώματα. Να στηριχθούν οι εργαζόμενοι στι άλλε επιχειρήσει. Να οργανωθούν στα σωματεία του και να διεκδικήσουν συλλογικέ συμβάσει με καλύτερα μεροκάματα και ωράρια να στηριχθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, να οργανωθούν στους συλλόγους τους, να διεκδικήσουν και να στηρίξουμε όλοι μας την απόρριψη του φορολογικού, να μην αφαιρμοστεί μέτρα ανακούφιση σε όλα τα επαγγέλματα της, σε επαγγέλματα της οικοδομής, διεκδίκηση των αδιάθετων ενσύμων. Να στηριχθούν οι αγρότες στον αγώνα που διεξάγουν μέσα από τους αγροτικούς συλλόγου και τις ομοσπονδίες τους για αποζημίωση της ακαρπίας ελιάς, τη μείωση του κόστους παραγωγής και κατώτερες εγκυημένες τιμές. Να συντονίσουμε και να απαιτήσουμε κονδύλια για την υγεία, την παιδεία, τις υποδομές, την ασφάλεια στην καθημερινότητά μας. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, τέσσερα χρόνια, κάθε μέρα, είμαστε στον δρόμο του αγώνα, έχοντας πάρει την ευχή αξιοπρέπειας από τις οικογένειές μας. Ήταν η Επιτάς μας λέει μάνα, Ήταν η Επιτάς μας λέει σύζυγος, Ήταν η Επιτάς μας λέει κηδιχατέρα. Τέσσερα χρόνια κάθε μέρα είμαστε στον δρόμο του αγώνα μαζί με τις οικογένειές μας και με περηφάνεια τους λέμε μολόν λαβέ. Στις κυβέρνησεις και στους νέους ιδιοκτήτε είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο αγώνας μας είναι τίμιος και δίκαιος. Διεκδικούμε το αυτονόητο να ζήσουμε. Ο οποιοσδήποτε από εσάς στη θέση μας το ίδιο, τον ίδιο δίκαιο και τίμιο δρόμο θα βάδιζε. Μπορούμε όμως να βαδίσουμε όλοι μαζί αυτόν τον δρόμο. Σήμερα εσείς, αύριο εμείς μπορούμε να γίνουμε ο ένας το στήριγμα του άλλου. Δεν έχουμε αυταπάτες πάνω απ' όλα βάζουν τα κέρδη τους. Μπορεί να πήραμε μια δέσμευση για ακόμη μια τρίμηνη σύμβαση, αλλά δεν πήραμε αυτό που θέλουμε. Οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ θέλουμε δουλειά. Καμίνια μηχανές να ανάψουν ξανά. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι να ξανακαπνίσει η τζιμινιέρα της ΛΑΡΚΟ, γιατί αυτήν η κάπνα είναι το οξυγόνο της περιοχής μας. Το ένα υπουργείο δίνει δέσμευση και το άλλο τα μασάει. Παρακαλουθούμε την υλοποίηση της δέσμευσης και είμαστε σε ετοιμότητα να απαντήσουμε δυναμικά και πρωτοχρονιάτικα αν χρειαστεί, εάν δεν την υλοποιήσουν στο σύνολό τη. Δηλαδή, να παραμείνουμε στην εργασία, στα πόστα μας και τις βάρδιες, όλοι οι εργαζόμενοι και των εργολαβιών και τον Φλεβάρι, όπως δεσμεύτηκαν να ξανακάτσουν στο τραπέζι να συζητήσουμε το πότε θα βάλουμε μπροστά στη Λάρκο. Είμαστε σίγουροι ότι και θα ξαναέρθουν και δουριούς που θα προσπαθήσουν να φτιάξουν. Και θα επιχειρήσουν να χτυπήσουν με τοπικά, αλλά και πλαγίως θα συνεχίσουν να βάζουν από τα μέσα μηχανισμούς που θα επιχειρούν να διασπούν την ενότητα των εργαζομένων της Λάρκο σε όλους τους χώρους, βάζοντας διάφορες διαστάσεις όπως ηλικιακέ, ηλικιακές να μας λένε 55 πλην, 55 συν. Μισθολογικές να μας λένε παλιοί και νέοι. Εργασιακών σχέσεων να μας λένε εργαζόμενοι στις εργολαβίες και εργαζόμενοι στη Βασιούκη της Λάρκο. Γεωγραφικές να μας λένε εργοστα, εργαζόμενοι στο εργοστάσιο, στα μεταλλεία, στην έδρα. Παροχών να μας λένε αυτοί που μένουν στους οικισμούς και δεν πληρώνουν ρεύμα και νερό, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουμε. Πλέον έχουμε την εμπειρία τον δούριο ύπο της κυβέρνησης και των νέων ιδιοκτητών να τον κάψουμε πριν τον αξιοποιήσουν για τη σφαγή μας. Όλοι οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ είμαστε και έχουμε επενδύσει τη ζωή μας και το μόχθο μας στις περιοχές γύρω από αυτή. Σύνταξη θα πάρουμε όλοι μας από τη ΛΑΡΚΟ και θα συνεχίσει να εργάζεται σε αυτή η νέα γενιά της τη εργατική τάξη των περιοχών μα, τα παιδιά μα. Έχουμε στήριγμα τι τοπικέ κοινωνίε. Και σήμερα επιδιώκουμε να γίνουμε και εμείς στήριγμα στο δικό του εργασιακό αγώνα. Θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε στον τόπο μα. Εδώ στη Λοκρίδα, απέναντι στην Εύβοια, στην, Ιερο... στην Καστοριάς, στα Σέρβια Κοζάνη στην Αττική. Εκφράζεται η Πανελλήνια και η Παγκόσμια Αλληλεγγύη στο αγώνα μας, γιατί εκφράζουμε και εμείς στη στήριξή μας στους αγώνες σε όλον τον κόσμο. Τα γενικά και τα μεγάλα προβλήματα είναι κοινά και απαιτούν πολιτικές και, συλλο... και... Και, συνολικές... Και... και συνολικές λύσεις. Σε αυτή τη βάση, σήμερα προτείνεται να βγει ένα κοινό ψήφισμα που θα το δημοσιεύσουμε και, να στηριχθεί... και θα στηριχθεί πλατιά που θα το κοινοποιήσουμε στους αρμόδιους, που θα είναι η βάση στο επόμενο διάστημα να συντονίσουμε από κενού τη κλιμάκωση του αγώνα σε όλα τα προβλήματα. Το Σωματείο της ΛΑΡΚΟ το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσει πολύμορφες δράσεις και παρεμβάσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση, ανάλογη σύσκεψη θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και στην Εύβοια. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Τώρα το κάνουμε πράξη. Σήμερα είναι η αρχή. Σας ευχαριστούμε ξανά για την παρουσία σας. Καλές διεργασίες στη σύσκεψή μας. Συνεχίζουμε.